Ο Έολος νίκησε το Σάββατο την νίκη Βόλου με 70-69 και έτσι έκλεισε με εντυπωσιακό τρόπο τη χρονιά που τον έφερε στην Α2 κατηγορία. Μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί, καθώς και η απονομή του κυπέλλου στους πρωταθλητές Β' Εθνικής. Ο Έολος έκλεισε με χαμόγελο μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, το τέλος της οποίας τον βρήκε να πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλητή και την άνοδο στην Α2. Η νίκη της ομάδας αντρικάων επί της νίκης έσβησε τις ελπίδες των βολιωτών για την κατάκτηση της τρίτης θέσης. Η Αγία Παρασκευή με την νίκη του Έολου βρίσκεται μαθηματικά στην Α2, αφού ακόμη και αν ιτηθεί την Κυριακή από τον Κόρυβο, έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με την νίκη Βόλου. Πάω στο παιχνίδι κρίθηκε κυριολεκτικά την τελευταία φάση και μάλιστα οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για την τελευταία φάση, την οποία όπως υποστηρίζουν έγινε φάουλ που δεν δόθηκε από τους διαιτητές του αγώνα. Στην απονομή των μεταλλίων ήταν ο Δήμαρχος Τρικαίων κ. Λάπας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Μιχαλάκης, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Λετζιάς, ενώ τρόπιος πρωταθλητές απέναντι με Περιφερειάρχης της Αλίας κ. Αγοραστός. Στο περιθώριο της αναμέτρησης, η διοίκηση του Εόλου τίμησε τον χορηγό της ομάδας κ. Φαλτάκα, ενώ το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών χάρισε σύμβολο φιλίας στον πρόεδρο του Εόλου. Τα δεκάλεπτα του ματς 15-21, 34-32, 52-48, 70-69. Μια μεγάλη χρονιά, μια συγκινητική χρονιά, μια δύσκολη χρονιά, όχι αγωνιστικά, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Ένα μεγάλο ντέρμπι, μια φοβερή ομάδα, την νίκη Βόλου, το είδατε κι εσείς. Ένα παιχνίδι που πραγματικά, παρόλο το ότι προσπαθούσαμε να τη διασκεδάσουμε, θέλαμε να κερδίσουμε για να κρατήσουμε αυτό το ρεκόρ, για να δώσουμε τη χαρά στους φιλάθλους μας. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα μιλάνε για την πορεία της στα νούμερά της. Έτσι. Ένα εκπληκτικό ρεκόρ, 28 νίκες και μόλις 2 ήττες. Φοβερή διαφορά πόντων στο σύμπλη, στην άμυνα, αίτητη σε όλο το δεύτερο γύρο, αίτητη στην έδρα της, εκπληκτικές εμφανίσεις, ειδικά σε μάτς στα οποία άκυγε η μπάλα, την καταξίωση από όλες τις ομάδες που κέρδισε. Νομίζω λοιπόν ότι της αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό που πρόσφερε στο γήπεδο. Αν ήθελα να πω μια λέξη για αυτή την προσπάθεια που κάναμε, πραγματικά είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που δουλέψαμε, είμαι περήφανος γιατί χθες ήμασταν 4 ώρες στο γήπεδο, κάναμε 2 ώρες σκάουτινγκ και 2 ώρες προπόνηση. Είμαι περήφανος γιατί ακόμα και όταν η ομάδα εδώ και 3 μήνες έχει βγει κατηγορία, εμείς συνεχίζαμε να δουλεύουμε το ίδιο σοβαρά. Είμαι περήφανος για το πώς στηθήκαμε, πώς παρουσιαστήκαμε, την ποιότητα που βγάλαμε μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σίγουρα στα παιδιά, ήταν πρωτεργάτες, μεγάλοι παίχτες για αυτή την κατηγορία. Στους συνεργάτες μου με βοήθησαν πάρα πολύ. Η διοίκηση έκανε το παν, δύσκολη καιρή, ήρωας να είσαι παράγοντας και χορηγός αυτές τις εποχές. Μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς. Μεγάλο ευχαριστώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βοηθήσατε πάρα πολύ. Μεγάλο ευχαριστώ στους φορείς της πόλης. Πρέπει να αγκαλιάσουν την ομάδα να είναι ακόμα πιο κοντά. Είμαι πραγματικά συγκινημένος γιατί ήρθα σε μια ομάδα που για 6 μήνες δεν ήξερα αν θα κατέβει στο πρωτάθλημα και αυτή η ομάδα στήθηκε μέσα σε ένα μήνα και κατάφερε να κάνει το ρεκόρ όλων των εποχών. Να ξέρετε, ένα ρεκόρ που δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ. Είμαι συγκινημένος γιατί ήρθα σε μια πόλη που με αγαπήσαν πάρα πολύ και μου το δείχνουν συνέχεια και αυτό μου δημιουργεί ένα τεράστιο αίσθημα ευθύνης. Ήρθα σε μια πόλη που πραγματικά την αγαπάω και όταν έφυγα τους είχα πει ότι αν θα ξαναπάρω ομάδα θα είναι πάλι τα Τρίκαλα. Άσχετα αν ο Άσης για αυτή την πορεία και πήγαμε στον Έολο. Για μένα δεν υπάρχουν ονόματα, υπάρχει μια πόλη, τα Τρίκαλα. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και το λέω και το ξέρετε και είμαι βαθιά συγκινημένος να υπάρχει αυτή η ομάδα του χρόνου, να είναι εδώ, να είναι δυνατή και να τη στηρίξουν όλες αυτές τις δύσκολες εποχές. Μπορεί και με ένα χαμηλό μπάτζετ να κάνει καλά πράγματα. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα, το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Εύχομαι να μην είναι το τελευταίο μας παιχνίδι εδώ. Εύχομαι ο κόσμος να μπορέσει να ξαναδεί αυτή την ομάδα. Εύχομαι πραγματικά το μπάσκετ των Τρικάλων να είναι εδώ και του χρόνου σε αυτή την καλύτερη κατηγορία στην Α2. Μέσα από την καρδιά μου, παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη χρονιά. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεται ένα τόσο μεγάλο τίτλο φαβόρη και τόσους καλούς παίχτες. Και είμαι συγκινημένος γιατί πραγματικά δεν φανταζόμουν κι εγώ σε τόσο δύσκολες εποχές ότι θα δουλεύαμε τόσο καλά. Βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι και δουλειά μας τέτοια λιθάρια βάζουμε. Και δόξα τω Θεώ απέδωσαν πάρα πολύ στο μεγαλύτερο μέγεθος που έπρεπε. Χαιρόμαστε όλοι, έχουμε πανηγύρι. Διαγράφεται μια καινούργια προοπτική μπροστά για την ομάδα. Πρέπει να στηρίξουμε πολύ περισσότεροι τώρα να το δούμε πιο σοβαρά το ζήτημα. Και να δώσουμε συγχαρητήρια σε παίχτες, σε διοίκηση, στον προπονητή, σε όλους όσους συνέβαλαν και πάντα τέτοια να έχουμε. Να ευχηθώ πάντα η πόλη μας να ξεχωρίζει, είναι πολύ καλό και έχει άλλη προοπτική. Διαγράφεται άλλη πορεία γενικά για όλους μας. Είναι πολύ καλό και τα νέα τα παιδιά θα πρέπει να τα δίνουμε ερεθίσματα να ασχολούνται με τον αθλητισμό.
είναι ο πιο υγιής δρόμος. Ναι, βέβαια, είναι μια μεγάλη στιγμή για αυτή την ομάδα, ίσως η μεγαλύτερη μέχρι τώρα. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν, σε όσους στήριξαν αυτή την ομάδα αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Όλοι ξέρουμε οικονομικά ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άνθρωποι των Τρικάλων καταφέραν να φτιάξουν μια ομάδα η οποία έκανε ρεκόρ, βγήκε πρωταθλήτρια στη Β' Εθνική. Και αυτό πιστεύω έστω και για μία ώρα αν έχει κάνει χαρούμενους τους Τρικαλινούς. Εμάς μας ικανοποιεί. Ήταν τόσο εύκολο όσο φάνηκε σε εμάς το φετινό πρωτάθλημα, ίσως το κάνατε εύκολο? Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλοι θέλουν να κερδίζουν τον πρώτο. Είχαμε το άγχος του φαβορί από την πρώτη στιγμή. Αυτό μας έκανε τη δουλειά ακόμα πιο δύσκολη. Ναι, βέβαια, είχαμε την καλύτερη ομάδα, όπως και αποδείχτηκε, την πιο γεμάτη ομάδα. Αλλά δεν ήταν κάτι εύκολο, γιατί στη γωνία μας περιμέναν αρκετοί. Αλλά δεν τους κάναμε, πιστεύω, τη χάρη. Εντάξει, το παν είναι αυτό που κάνεις όταν το αγαπάς. Εφόσον το αγαπάς, πάμε ότι θα προσπαθήσεις κάθε φορά περισσότερο για κάθε χρονιά. Αυτό που εύχομαι είναι πρέπει την ομάδα να τη στηρίξουμε όλοι, όλος ο κόσμος. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ μέχρι να βαρθείτε να μ' ακούτε. Πρέπει να τη στηρίξουμε, γιατί χρειάζεται στήριξη του κόσμου, της κοινωνίας των Τρικάλων. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η όλη αυτή. Σίγουρα θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων για αυτή την ομάδα να μείνει σε αυτήν την κατηγορία και για χρόνια. Αυτό είναι το βασικό. Να μην έχουμε παραδείγματα όπως η προηγούμενη ομάδα του ΑΣ Τρίκαλα. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι πλέον ότι πρέπει να μείνουν κοντά στην ομάδα, να καρτινούν αυτοί οι παίκτες εδώ πέρα, αυτός ο προπονητής, αυτός ο κορμός. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Απλά εγώ τους παρακαλώ πάρα πολύ από την καρδιά μου. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τελειώσαμε τη χρονιά και είμαστε πρωταθλητές. Θεωρώ ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από όλους, διοίκηση, παίκτες, προπονητή και με τη βοήθεια του κόσμου καταφέραμε να τελειώσουμε πρώτοι. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη. Ελπίζω το μέλλον να είναι ακόμα καλύτερο και να έρθουν ακόμα πιο πολλές επιτυχίες για όλους μας και για την πόλη εκτενέστερα. Παράσταση για ένα ρόλο το απόγευμα της Κυριακής στο Δημοτικό Στάδιο, με τον Άοδο κερδίζει με συνοπτικές διαδικασίες στο Θεσπρωτό. Τα Τρίκαλα έδειξαν πολύ νωρίς τις προθέσεις τους, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο στο Θεσπρωτό να ποντάρει στην έκπληξη. Με κορυφαίο παίκτη τον Κόκκινο, που σημείωσε hat-trick, επιβλήθηκε με το Ευρύ 5-0 και καπάρωσαν τη δεύτερη θέση, μια αγωνιστική πριν από τη λήξη περιόδου, που βρίσκει πρωταθλήτρια στον πέμπτο όπλο του Κασιόπη. Τα άλλα δύο τέρματα των νικητών σημείωσαν Τσάτσο και Νάκου. Τα Τρίκαλα θα περιμένουν τις εξελίξεις όσον αφορά τις ανακατατάξεις στις κατηγορίες, να διαπιστώσουν αν μπορούν ή όχι να ελπίζουν σε άνοδο. Αργινή εντύπωση προκάλεσε για μία ακόμη φορά οι άδειες εξέδρες, καθώς αν και το παιχνίδι αυτό ήταν το τελευταίο φετινό του έτος για τα Τρίκαλα, στο γήπεδο ήταν δεν ήταν 150 θεατές. Ενώ η διοίκηση ακολουθώντας την πάγια τακτική της, όρισε ξανά ως γενική τιμή εισόδου τα 10 ευρώ. Σήμερα κερδίσαμε 4-0, ήταν το τελευταίο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θέλαμε να το κερδίσουμε για πολλούς λόγους. Κυρίως για να ικανοποιήσουμε τους εαυτούς μας. Τα παιδιά ανταποκριθήκαν σε αυτά που τους είπαμε σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Κατά διαστήματα αποδώσανε και πολύ καλό ποδόσφαιρο και κερδίσαμε. Τώρα κάτι άλλο να αναφέρουμε για το παιχνίδι δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία. Κερδίσαμε τη δεύτερη θέση και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά το τι μελιγενέστε από την αναδιάρθρωση που λένε ότι θα γίνει στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Τώρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους που έχουν έρθει σε όλα τα παιχνίδια και μας στηρίξανε. Ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω στα παιδιά των Ζακαφλιάδων που ήρθαν και στα εκτός έδρας παιχνίδια μαζί μας με χιόνια και με δύσκολες καταστάσεις. Και φυσικά στους ποδοσφαιριστές που ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι του όλου αποτελέσματος. Τη συνέχεια εντάξει, τώρα θα πάμε στην Άρτα, θα βάλουμε τα παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Θα το δούμε και λίγο σαν εκδρομή να χαλαρώσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου για όλη τη χρονιά. Νομίζω πως κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Το πώς ξεκίνησε η ομάδα με το πώς έφτασε να παίζει ποδόσφαιρο και να διεκδικεί την άνοδο, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή και μεγάλη προσπάθεια. Δώσαμε νομίζω όλοι το 100%. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τον κόσμο όσοι ήταν αυτοί που μας στήριξαν, τους Ζακαφλιάδες όπως είπε και ο Παναγιώτης, τη διοίκηση. Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν να διεκδικήσουμε την άνοδο. Δεν κατέστη δυνατό. Ο στόχος ήταν η δεύτερη θέση, το κάναμε. Και νομίζω πως και έκλεισε θετικά για φέτος η χρονιά, αποδίδοντας και κατά διαστήματα σήμερα καλό ποδόσφαιρο. Κάναμε αυτό που έπρεπε να γίνει και νομίζω ότι κλείνουμε θετικά τη σεζόν. Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη. Θα πάμε, όπως είπε και ο Παναγιώτης, να παίξω και τα παιδιά που δεν έχουν πολύ συμμετοχή και να τελειώσει η χρονιά και από εκεί και πέρα η ομάδα να κάνει το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Νομίζω πως μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και την πρώτη θέση.
Αλλά όπως και προείπα, η ομάδα ίσως να μην ήταν έτοιμη από την αρχή για να κάνει πρωταθλητισμό. Στη μετέπειτα πορεία, βέβαια, γίναν κάποιες προσθήκες, προσπαθήσαμε. Μας αφήνει βέβαια μια πικρία γιατί χάσαμε κάποιους πόντους οι ομάδες οι οποίες είχαν πέσει κατηγορία από την αρχή του πρωταθλήματος. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ένας βγαίνει, οι υπόλοιποι παλεύουν. Εμείς δώσαμε πιστεύω το 100% και τουλάχιστον μας ικανοποιεί αυτό, ότι παλέψαμε μέσα στο γήπεδο. Αν όπως λένε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, τότε για τα μετέωρα αρχίζει τα παράζει τη ανόδου στο περιφερειακό πρωτάθλημα μια ιδανική και ονειρεμένη. Οι πρωταθλητές της Άλφαρας Τεχνικής του νομού μας μπήκαν με το δεξί στους αγώνες ειδικής κατάταξης. Έβγαλαν σπουδαίο διπλό στη δύσκολη έδρα της αναγέννησης περιβολίου στην Κέρκυρα και μπήκαν επικεφαλής στην κούρσα του ομίλου κατοχυρώνοντας μαζί με το πρώτο του τρίποντο και ένα σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση μιας εκ των δύο προνομίων θέσεων που οδηγούν στην ΔΕΛΤΑ Εθνική Κατηγορία. Οι Καλαμπακιώτες, παρότι άμαθαν να αγωνίζονται σε γήπεδα με πλαστικό χλωοτάπητα, έδειξαν χαρακτήρα στο ντέρμπι της πρεμιέρας, δεν φοβήθηκαν, δεν υποψύχησαν, έβαλαν τα πόδια στη φωτιά και κατάφεραν να δαμάσουν τους αντιπάλους, γράφοντας το 1-2 στο παρθενικό του ταξίδι. Πρωταγωνιστής της κόλλης των δύο τερμάτων για την ομάδα ήταν ο Νίκος Αγγελάκης, που χτύπησε αρχικά στο 77 και κατόπιν έβαλε την υπογραφή του και στο 86, χαρίζοντας αυτή τη σπουδαία νίκη στην ομάδα του. Το μάτς δεν είχε σκόρ στο πρώτο ημίχρονο. Η γηπεδού είχε δείξει μια επίπλαστη φλιαρία στην κατοχή της μπάλας, δεν απείλησε παρά ελάχιστες φορές στην αιστεία των μετεώρων και έτσι έμεινε το ρευστό 0-0 του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, στο 68 η αναγέννηση μπήκε μπροστά με γκολ που σημείωσε ο Μίαρης. Όμως τα μετέωρα είχαν άμεσα την δική τους απάντηση. Ο Αγγελάκης σημείωσε τα δύο γκολ της ομάδας του και διαμόρφωσε το τελικό 1-2 στο παιχνίδι. Όπως προαναφέραμε, τα μετέωρα πήραν το καλημέρα προβάδισμα στον πρώτο όμιλο, καθώς στο άλλο παιχνίδι, ΠΑΟ Κρύας και Νέα Σελεύκη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με το σκορ να μένει στο 1-1. Οι πρωταθλητές του νομού μας υποδέχονται την Τετάρτη την πρωταθλήτρια Ιωαννίνων ομάδα της Κρύας και αν κατοχυρώσουν τη δεύτερη νίκη, θα κάνουν το πιο αποφασιστικό βήμα για την άνοδο στο περιφερειακό πρωτάθλημα.